Στο κλειστό γήπεδο Αρτάκης, ο Πανιώνης υποδέχεται τη Λαμία με στόχο να πετύχει την τρίτη συνεχόμενη του νίκη στο πρωτάθλημα της Pre-League. Θυμίου που πάει και στο σερβίς. Η λίμπερο της Λαμίας θα υποδεχθεί. Παίζουν πρώτο χρόνο οι φιλοξενούμενες. Βγήκε άμυνα από την Καρπουζά. Κωνσταντίνου θα παίξει με τη Λαγουδάκη. Θα πάρει τον blockout η πρώην παίχτρια του Παναθηναϊκού. 16-15. Ο Στέλιος Ατσιδάφτης είναι μαζί μας, ο προπονητής της ομάδας του Πανιωνίου. Coach, τρίτη συνεχόμενη νίκη για τον Πανιώνιο. Κόντρα όμως σε έναν πολύ αξιόμαχο αντίπαλο, πολύ ανταγωνιστικό αντίπαλο, που με εξαίρεση το τελευταίο σετ σας δυσκόλεψε αρκετά, έτσι. Ναι, ήταν δύσκολο το παιχνίδι. Το περιμέναμε βέβαια. Στο πρώτο παιχνίδι του, στο παιχνίδι του πρώτου γύρου είχαμε χάσει κιόλας 3-2. Το περιμέναμε ότι θα ήταν δύσκολο το παιχνίδι. Βέβαια δεν ήμασταν κι εμείς πολύ καλοί κατά διαστήματα. Το θετικό είναι ότι στα κρίσιμα σημεία πήραμε τα δύο πρώτα τα σετ που πήγανε στον πόντο. Στο τρίτο σετ ήμασταν πολύ κακοί. Ήταν, νομίζω, το περίμενα και εγώ ότι θα ήμασταν καλοί σε αυτό το σετ. Ευτυχώς δείξαμε χαρακτήρα. Αντιδράσαμε πολύ σωστά στο τέταρτο σετ. Κάναμε ένα πολύ καλό σετ στο τέλος και τελειώσαμε το παιχνίδι χωρίς να χάσουμε κάποιο πόντο. Αυτό ήταν το σημαντικό. Έχετε πάντως και την τύχη να έχετε τις σημαντικότερες παίκτριες του Πανιωνίου ετοιμοπόλεμες πλέον. Είδαμε και την Άννα Καρπουζά σε φουλ ρυθμούς στο πρώτο παιχνίδι, ουσιαστικά σε φουλ ρυθμούς. Πόσο σημαντικό είναι αυτό? Είναι πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, το Πανιώνιος έχει αυτή τη στιγμή ασάξιες αθλήτριες. Και αυτές που είναι στον πάγκο μπορούν να μπουν και να παίξουν ανά πάσα στιγμή. Και αυτό μας βοήθησε κιόλας όταν μπορέσαμε λίγο να αλλάξουμε και παίκτριες, να αλλάξουμε λίγο το ρυθμό, να μπουν κάποια άλλα παιδιά να παίξουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θεωρώ ότι το ρόστερ είναι πολύ καλό. Η Άννα είναι εδώ και καιρό που έχει αρχίσει και κάνει προπονήσεις έτσι πιο καλά. Ήταν σημαντικό να πάρει και ένα παιχνίδι σαν βασική. Γιατί έρχονται παιχνίδια δύσκολα που θα τις χρειαστούμε όλες και όλες πρέπει να είναι ετοιμοπόλεμες. Όπως είπαμε, όμως, είναι η τρίτη συνεχόμενη νίκη. Χτίζεται ψυχολογία, χτίζεται ένα καλό σερί και είναι πολύ σημαντικό εφόδιο αυτό. Έτσι, για το μεγάλο στόχο που είναι η πεντάδα που έρχεται όλο ένα και πιο κοντά με αυτές τις νίκες. Εντάξει, είναι σημαντικό σίγουρα. Πρέπει σιγά-σιγά και εμείς να νιώθουμε και λίγο πηγαίνοντας προς το τέλος που θα είναι και τα πιο δύσκολα παιχνίδια. Πρέπει να νιώθουμε και ότι είμαστε κάπως καλά βαθμολογικά. Τώρα έχουμε παιχνίδια τα οποία είναι δύσκολα. Είναι οι ομάδες που είναι από μάνα από εμάς, εκτός από τον Απόλλωνα της Πάτρας. Όλα τα παιχνίδια θέλουν σοβαρότητα και είναι και η ώρα να αναμετρηθούμε και με αυτές που είναι πάνω από εμάς, έτσι τις ομάδες, να δούμε και τι αξίζουμε. Σε ένα πρώτο σετ που όλα δείχνουν ότι θα είναι αμφίροπο. Θα δούμε βέβαια και την συνέχεια. Λάθος εδώ από την Σαββίδου. Εκεί που πήγε η μπάλα δεν μπορούσε να κάνει και πολλά. Στέλνει την μπάλα έξω και 17-15 ο Πανιώνιος τώρα στο συν-2. Έχουμε κοντά μας την Άννα Καρπουζά, μία από τις παίχτριες του Πανιωνίου και μεγάλη πρωταγωνίστρια από το παιχνίδι μας σήμερα. Άννα, πήρατε μία ακόμη σημαντική νίκη με 3-1 κόντρα σε μία αξιόμαχη ομάδα όπως είναι η Λαμία. Πώς είδες το παιχνίδι εσύ? Κοίταξε να δεις, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ αρχικά που επέστρεψα και που βρήκα την ομάδα μου και με καλωσόρισαν όπως είδατε σήμερα. Η Λαμία ήταν πολύ αξιόμαχη ομάδα και μέσα στην έδρα τους ήταν. Είχαμε χάσει δηλαδή στο πρώτο γύρο και μαζέψαμε λίγο τους πόντους μας. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και στη συνέχεια του πρωταθλήματος, να μαζέψουμε πόντους και να έχουμε όσο δυνατόν καλύτερη κατάταξη στο τέλος. Είχες ένα σοβαρό τραυματισμό που σε κράτησε εκτός για αρκετό καιρό. Σιγά σιγά έμπαινε στα παιχνίδια. Αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι σε full ρυθμούς, έτσι. Πώς το έζησες? Ναι. Αυτός ο τραυματισμός που έπαθα στο πρώτο μέρος της σεζόν ήταν πολύ σοβαρός. Ξεκίνησα σιγά σιγά από το προηγούμενο παιχνίδι και είχα μπει λίγο. Σήμερα έπαιξα ολόκληρο το παιχνίδι πρώτη φορά. Εντάξει, ακόμα δεν έχω πολύ καλά τα πατήματά μου, αλλά πιστεύω ότι με την προπόνηση μέσα σε λίγες μέρες θα είμαι πάλι όπως πριν. Ελπίζω. Ουσιαστικά είδαμε ένα διαφορετικό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι διαφορετικό στο ξεκίνημα και διαφορετικό στο τέλος. Πήρατε πολύ δύσκολα, υδρώσατε για να πάρετε τα δύο πρώτα σετ. Μετά κάπως πέσατε, πήρε ένα εύκολο σετ η Λαμία και μετά πήρατε εσείς ένα εύκολο σετ. Αυτό πώς το εξηγείς? Κοιτάξτε να δείτε, το βόλεϊ γενικά έχει εναλλαγές στα σκορ και στην ψυχολογία. Ό,τι έχει να κάνει με την ψυχολογία μεταφράζεται και στο σκορ. Το καλό για μας είναι ότι η ομάδα μου μαζεύει τις διαφορές, δηλαδή όπως και στην αρχή σε όλα τα σετ, στην αρχή των σετ που πήραμε, πάντα ήμασταν πίσω. Και καταφέραμε να τα μαζέψουμε και αυτό δείχνει ότι η ομάδα έχει όρεξη, έχει θέληση και έχει και διάθεση στο παιχνίδι. Σαν πόσο και το πρώτο, το σετ που παρακολουθήσαμε, σερβίς για την Λαμία στο ξεκίνημά μας στο δεύτερο σετ, πρώτος χρόνος με την Παπαγεωργίου και 1-0 για τον Πανιώνιο, το πρώτο σετ το οποίο είχε και ένταση, είχε αρκετά λάθη για τις δύο ομάδες. Δίπλα μου είναι η Μαρκέλα Παπαγεωργίου, μία ακόμη από τις παίχτριες του Πανιωνίου. Μαρκέλα, μια σημαντική νίκη για τον Πανιώνιο. Είχατε μια καλή ομάδα απέναντί σας, μια ομάδα που σας δυσκόλεψε κυρίως στα τρία πρώτα σετ του παιχνιδιού. Πώς το είδες το παιχνίδι? Εντάξει, το παιχνίδι καταρχάς το θέλαμε εξ αρχής, γιατί είναι από τα
θεωρητικά, ας πούμε, λίγο πιο εύκολα σε σχέση με αυτά που έρχονται. Χωρίς να το υποτιμούμε, βέβαια, γιατί μέσα στη Λαμία, ας πούμε, χάσαμε. Και επειδή χάσαμε και χάσαμε για από εκεί βαθμούς, έπρεπε οπωσδήποτε να το νικήσουμε, να νικήσουμε το παιχνίδι εδώ πέρα. Και καθαρά. Ήταν πανταγωνιστική πολύ η Λαμία στο πρώτα δύο σετ. Στο τρίτο σετ, εμείς ποτέ δεν μπήκαμε μάλλον μέσα. Ηρεμήσαμε. Ησυχάσαμε, δεν ξέρω πώς να το πω ακριβώς, αλλά δεν μας βγήκε, κάναμε πολλά λάθη, δεν μας βγήκε, γι' αυτό και το πήρε και η Λαμία. Μετά το τέταρτο σετ το θέλαμε, δεν γινόταν, μπήκαμε αποφασιστικά και ευτυχώς το κερδίσαμε. Δείχνετε πάντως τα τελευταία παιχνίδια αποφασισμένες, με ρυθμό, με θέληση, για να μπείτε στην πρώτη πεντάδα που έρχεται όλο ένα και πιο κοντά όσο περνάνε οι εβδομάδες με τα αποτελέσματα που παίρνετε, έτσι. Ναι, εντάξει. Αυτή τη στιγμή επανήλθε, ας πούμε, και η Καρπουζά, επανήλθαν οι παίκτες που ήταν τραυματισμένες. Δηλαδή, είμαστε πλήρης η ομάδα, ευτυχώς, επιτέλους. Έχουμε βρει τα πατήματά μας και ελπίζουμε για ό,τι καλύτερο. Σερβίρη Καρπουζά, σημάδεψε τη φαλέγγα που έβγαλε υποδοχή. Από την πίσω ζώνη εκεί έχει πατήσει όμως η Ζιόγα. Το παιχνίδι μόλις ολοκληρώθηκε, ο Πανιώνιος πήρε μία ακόμη σημαντική νίκη, επικράτησε με 3-1 της Λαμίας και συνεχίζει την προσπάθειά του να επιτύχει το μεγάλο του στόχο που είναι το πλασάρισμα στην πρώτη πεντάδα της Pre-League. Από το κλειστό γήπεδο Αρτάκης για το nstv.gr, Ανδρέας Λεκάκης.